σχισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς, κύριος Βασίλειος Μουλόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν την άνοιξη του 2007 αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των μαζικών επενδύσεων των ασφαλιστικών ταμείων σε σύνθετους τίτλους υψηλού ρίσκου, οι περισσότεροι δυσκολεύτηκαν να προσεγγίσουν την ένταση και το βάθος. Το θέμα ήταν δύσκολο στην κατανόησή του και ακόμα δυσκολότερο στην περιγραφή του. Οι δομημένοι τίτλοι ήταν προϊόν μαθηματικών συλλήψεων, οι αποδόσεις τους ορίζονταν από μεταβλητές που δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν από τον καθένα. Μόνο μεγάλοι διεθνείς τράπεζες και εξειδικευμένοι διαχειριστές κατήχαν τη γνώση και τη δυνατότητα αξιολόγησης των συγκεκριμένων τίτλων. Και όμως το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε για την έκδοσή τους και 24 ασφαλιστικά ταμεία έτρεξαν να επενδύσουν μέρος των αποθεματικών τους. Όταν όμως ξέσπασε στην Αμερική η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και ήλθε στο φως ο μηχανισμός έκδοσης τέτοιων σύνθετων ομολόγων από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, αποκαλύφθηκε και η πραγματική οικονομική φύση αυτών των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Το ελληνικό σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων δεν ήταν παρά μια μικρή λεπτομέρεια του σκανδάλου της παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης που οδήγησε στη σημερινή δημοσιονομική κρίση και στην οικονομική ύφεση το παγκόσμιο χωριό. Το σκάνδαλο είναι παιδί του κυριάρχου τα τελευταία 30 χρόνια παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν αποκαλύφθηκε η έκδοση και η διάθεση στα ασφαλιστικά ταμεία του κρυφού δομημένου ομολόγου των 280 εκατομμυρίων ευρώ, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έσπευσε να δηλώσει ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για τις τοποθετήσεις των ταμείων και ότι το δημόσιο πέτυχε καλούς όρους δανεισμού. Μάλιστα, ο τότε αρμόδιος υφυπουργός κ. Παναγιώτης Δούκας δήλωσε υπερηφάνως ότι το επιτόκιο ήταν Euribor μείον 0,16, δηλαδή χαμηλότερο και από το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Διατραπεζικής Αγοράς. Στη συνέχεια, όταν ζητήθηκε από την αντιπολίτευση η κατάθεση των συμβάσεων στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών πάλι θέλησε να θολώσει τα νερά, παρουσιάζοντας σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης με τους όρους του ομολογιακού δανείου και όχι τα τελικά κείμενα που κάλυπταν από τότε και τη Συμφωνία Ανταλλαγής των Επιτοκίων. Κι όμως, από τις 6 Φεβρουαρίου, με την 2/8449/0023α κοινή υπουργική απόφαση, περιγράφονται αναλυτικά και τα δύο μέρη της συμφωνίας που διέπει την έκδοση του ομολόγου των 280 εκατομμυρίων ευρώ με ανάδοχο την Αμερικανική Τράπεζα. Στο πρώτο σκέλος της απόφασης, όπως φαίνεται από το επίσημο έγγραφο, περιγράφονται οι όροι έκδοσης του ομολογιακού δανείου, η διάρκειά του, τα τακομερίδια, οι ημερομηνίες πληρωμής και όλα τα σχετικά. Στο δεύτερο σκέλος εγκρίνεται η Συμφωνία Ανταλλαγής των Επιτοκίων, το περιβόητο swap. Η δευτερεύουσα αλλά κυρίαρχη συμφωνία, αφού αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στείνεται η κομπίνα με την Αμερικανική Τράπεζα, από την οποία πηγάζουν και τα υπερκέρδη. Στο δεύτερο σκέλος περιγράφεται αναλυτικά τι η JP Morgan παίρνει πίσω από το ελληνικό δημόσιο έναντι του ελκυστικού επιτοκίου Euribor -14 που προσφέρει. Με άλλα λόγια, από τις 6 Φεβρουαρίου, δηλαδή 14 ημέρες πριν από την έκδοση του κρυφού ομολόγου, το Υπουργείο Οικονομικών γνώριζε ότι η πραγματική αποτίμηση του τίτλου από την JP Morgan ήταν στο 88%. Αποτίμηση που έδινε στην Αμερικανική Τράπεζα υπερκέρδη ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό των 34 εκατομμυρίων ευρώ επέτρεψε στην JP Morgan να μοιράσει υπερπρομήθειες 19 εκατομμυρίων ευρώ στον κύριο Παπαμαρκάκη και αυτός με τη σειρά του να προσφέρει τα 8,4 εκατομμύρια ευρώ στους ιδιοκτήτες της Ακρόπολης και εκείνοι ακολούθως να διαθέσουν τουλάχιστον τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ στους άμεσα εμπλεκόμενους και σε άλλους άγνωστους παραλήπτες. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο των δομημένων ομολόγων. Αυτή είναι η αλυσίδα διακίνησης του μαύρου χρήματος και διανομής των υπερπρομηθειών. Και αυτό το κόλπο γκρόσο, χωρίς τη συνενοχή της τότε κυβέρνησης, ήταν αδύνατο να στηθεί. Χωρίς τη γνώση και τη συνενοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, δεν ήταν δυνατόν να εκδοθούν τέτοιοι τίτλοι, ούτε και να εξασφαλιστούν τόσα υπερκέρδη.
Χωρίς άνωθεν εντολές, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα μπορούσαν να επενδύσουν σε αυτούς τους υπερτιμημένους και επισφαλείς τίτλους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι βαρόνοι του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και οι κυβερνητικοί συνεταιροί τους προσπάθησαν τότε να ρίξουν την ευθύνη για τις μίζες και το μαύρο χρήμα που διακινήθηκε σε άπλιστους χρηματιστές και βλάκες ή άσχετους διοικητές ασφαλιστικών ταμείων που ενεργούσαν αυτοβούλως. Δεν μπορεί, έλεγαν τότε διάφορα παπαγαλάκια της ελεύθερης αγοράς, η τρίτη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα να μετέρχεται τέτοια μέσα, να εγκρίνει υπερεκτιμημένα επενδυτικά προϊόντα και να τα φορτώνει μέσω υπογείων διαδρομών στα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα μόλις χρόνο μετά, το τσουνάμι της διεθνούς πιστωτικής κρίσης αποκάλυψε ότι όλες οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες είχαν επιδοθεί κατά μαζικό τρόπο στην έκδοση αντίστοιχων δομημένων τίτλων με βάση τιτλοποιήσεις επισφαλών δανείων και απαιτήσεων. Η κρίση αποκάλυψε ότι όλα αυτά τα τοξικά προϊόντα κατασκευάστηκαν για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και βεβαίως κατέδειξε ότι οι μεγάλες αυτές τράπεζες, οι ναοί του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, είναι στην ουσία πορνεία του χρήματος. Δημιούργησαν μια χρηματοπιστωτική φούσκα που οδήγησε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σε μια βιβλική κρίση που πυρπολεί σήμερα την πραγματική οικονομία και τις ζωές των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι η JP Morgan και οι συνεργαζόμενοι μαζί της κυβερνητικοί παράγοντες γνώριζαν τι τίτλους εξέδιδαν και σε τι κινδύνους εξέθεταν τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι σαφές ότι γνώριζαν και για τις μίζες και για το μαύρο χρήμα. Όπως είναι σαφές ότι το δημόσιο συμφέρον χάθηκε πίσω από μυστικές συμφωνίες κάπου μεταξύ Λονδίνου, νησιών Κέιμαν και Αθήνας. Το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων έχει ηθικούς και φυσικούς αυτούργους που λαϊλάτισαν την περιουσία των ταμείων, τα λεφτά των εργαζομένων και γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθούν. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Δεν πιστεύουμε όμως ότι αυτοί, όπως και οι άλλες εξεταστικές επιτροπές, θα φέρουν την κάθαρση στους θεσμούς και στο κράτος. Ότι θα ξαναδώσουν στην πολιτική τη χαμένη τη στιγμή. Οι ερμηνεύοντες τους δημοσκοπικούς χρησμούς αναλυτές μιλούν για κατάρρευση του κράτους, ανυποληψία των θεσμών, διάλυση των κομμάτων εξουσίας. Φαινόμενα που, όπως λένε, καταδεικνύουν το κενό της πολιτικής. Δεν υπάρχει κανένα κενό. Το αντίθετο. Υπάρχουν οι business, η διαφθορά, η διαπλοκή, τα σκάνδαλα, ο πόλεμος οικονομικών συμφερόντων, όλα πράγματα που δεν είναι καινούρια. Όλα φαινόμενα της πολιτικής που οικοδομήθηκε τη δεκαετία του 80, κυριάρχησε τη δεκαετία του 90, συνεχίστηκε με υπομονή και επιμονή και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα από όλες τις κυβερνήσεις. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Στόχος της είναι να απαλλάξει την οικονομία από το δημόσιο έλεγχο και να καταργήσει τις κοινωνικές συγκρούσεις. Το χρηματιστήριο, η Siemens, το βατοπέδι, τα δομημένα ομόλογα, οι υποκλοπές, οι κουμπάροι δεν αποτελούν πολιτική κρίση, αλλά κρίση της κυρίαρχης πολιτικής που έθεσε το δημόσιο συμφέρον στην υπηρεσία του ιδιωτικού και ανακήρυξε τους νόμους της αγοράς ισχυρότερους από τους νόμους του κράτους και τα συμφέροντα της κοινωνίας. Το πολιτικό κράχ των ημερών μας δεν οφείλεται στις οικονομικές διαστροφές του πολιτικού προσωπικού, αλλά στην πολιτική διαστροφή του που νόμισε ότι κατάργησε τις διαχωριστικές γραμμές, την ταξική πάλη. Οι προειδοποιήσεις υπήρχαν, αλλά το πολιτικό προσωπικό του αριστερού και δεξιού εξυγχρονισμού τις αγνοούσε. Ήταν η εποχή της ευδομονίας, του χρηματιστηρίου, του lifestyle, της πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής. Έτσι οι business έγιναν πολιτική και οι πολιτικοί business. Έτσι η εκάστοτε εξουσία δεν είναι παρά ο εκφυλισμένος διάδοχος της προηγούμενης εξουσίας. Οι διαφορές δεν είναι ιδεολογικές αλλά διαχειριστικές. Εγώ μπορώ να κάνω τα ίδια αλλά καλύτερα. Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν τα κόμματα μεταβάλλονται σε επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κρίση της πολιτικής. Υπάρχει μόνο η πολιτική της κρίσης και η λούμπεν δημοσιογραφία από την υποθάλπη.